Υπουργείο Ασφαλιστική συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ξεκίνησε λοιπόν τις εκδηλώσεις με μια πολύ μεγάλη και σπουδαία έρευνα για το θεσμό της οικογένειας. Αξίζει να τη δούμε. Τα αποτελέσματα που εντυπωσίασαν και εμάς είναι ότι ενώ γενικότερα γίνεται μια συζήτηση στη σύγχρονη συγκυρία ενός μεταβαλλόμενου κόσμου που υπάρχουν αλλαγές, μετασχηματισμοί στην κοινωνία, κατά πόσο μετασχηματίζεται και ο θεσμός του γάμου και ο θεσμός της οικογένειας. Και αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι ενώ βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλήθος οικογενειακών νομιμοτήτων, βρισκόμαστε σε ένα αρκετά ευρύ αριθμό έγκυρων νομικών επιλογών διαβίωσης, θρησκευτικός γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικός γάμος, άλλες μορφές συγκατοίκησης και συμβίωσης. Παρότι λοιπόν υπάρχει και μια ελευθεριότητα και ως προς τα ήθη, τόσο σε πραγματικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο, και ο γάμος και η οικογένεια διακατέχουν ακόμη σήμερα κεντρική θέση στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Η συμβολική αξία της οικογένειας, μάλιστα, στο σύστημα αξιών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι κατέχει την κορυφαία θέση σε σχέση με άλλες αξίες. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η δική μας έρευνα. Ακολουθείται από την αξία της μόρφωσης παιδείας, ακολουθείται από την αξία της δικαιοσύνης και οι λοιπές αξίες όσον αφορά την πατρίδα, τη θρησκεία κτλ. Έπονται. Κατά την άποψή μας, η οικογένεια βγήκε ενισχυμένη μέσα από την πολλαπλότητα των κρίσεων, οι οποίες έπληξαν τη χώρα από το 2010 και μετά. Τόσο η οικονομική κρίση όσο και η εργασιακή επισφάλεια έφεραν τα άτομα της οικογένειας κοντά. Ακόμα και η πανδημία, η οποία μπορεί να δημιούργησε και κάποιες συγκρούσεις λόγω του καταναγκασμού της υποχρεωτικής συμβίωσης. Παρόλα αυτά η οικογένεια άντεξε, στήριξε τα μέλη της, υποστήριξε και το ευρύτερο συγγενικό πλαίσιο και αυτή τη στιγμή το κοινωνικό σώμα είναι σαν να ανταποδίδει με την αξία που της δίνει, τόσο στο πραγματικό, όπως σας είπα, όσο και στο συμβολικό επίπεδο, τη θέση που της αρμόζει για αυτή τη στήριξη που πρόσφερε σε πολύ δύσκολες εποχές. Η οικογένεια ακόμα και σήμερα είναι το λιμάνι, η φωλιά, το καταφύγιο. Παρότι διαπιστώνονται κάποιες καταπιεστικές όψεις, παρότι διαπιστώνονται κάποιες αρνητικές παιδοκεντρικές όψεις, παρότι διαπιστώνουμε ότι έχει βιοψηφιακός τρίτος γονέας, όπως λέγεται, μέσα στο σπίτι, η οικογένεια ως θεσμός και ως αξία παραμένει ισχυρή και αμετακίνητη και στο σύγχρονο κοινωνικό σχηματισμό. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και είναι απαραίτητο να γίνονται τέτοιου τύπου κοινωνικές έρευνες για τόσο σοβαρά θέματα. Λείπουν τέτοιες έρευνες, χρειάζονται στην ελληνική κοινωνία και είναι, αξίζει να πούμε συγχαρητήρια στον ιδιωτικό τομέα, στην Ιδρώγειο, που χρηματοδότησε μια τέτοια έρευνα και τα αποτελέσματά της μπορούν να τα δουν και να τα διαβάσουν όλοι. Τα ευρήματα της έρευνας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί καταρρύπτουν και κάποιους μύθους. Στη χώρα μας δεν υπάρχει αξιακό πρόβλημα με το θεσμό του γάμου, για παράδειγμα, ή με το θεσμό της οικογένειας εν γέννη. Οι Έλληνες θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό το γάμο, θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την οικογένεια ως το βασικό κύτταρο που μας κρατάει συνδεδεμένους ως κοινωνία. Αυτή η οικογένεια έχει αποτελέσει κατά τη διάρκεια της κρίσης την ανθεκτικότητα, τον παράγοντα της ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας και οι Έλληνες πολίτες όλων των ηλικιών, από ολόκληρη την επικράτεια, ανεξαρτήτως του εισοδηματικού επίπεδου και ακαδημαϊκού επίπεδου, αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της οικογένειας για τις ζωές τους. Αυτό τεκμηριώνεται από την έρευνα, αλλά ταυτόχρονα δεν εξηγεί το δημογραφικό μας πρόβλημα. Σε άλλες χώρες όπως η Σουηδία, όπου περίπου τα μισά παιδιά γεννιούνται εκτός γάμου, έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερους δείκτες γονιμότητας από ό,τι στη δική μας χώρα. Στη δική μας κοινωνία, παρόλο που τα ζευγάρια θέλουν να κάνουν παιδιά, να φτιάξουν οικογένεια, παρόλα αυτά έχουμε ένα δείκτη γονιμότητας κάτω από το 1,4. Πώς εξηγείται αυτό? Τα ελληνικά ζευγάρια και κυρίως οι Ελληνίδες αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά εμπόδια στο να κάνουν όσα παιδιά θα ήθελαν. Τα εμπόδια αυτά έχουν να κάνουν με την ανασφάλεια στο εργασιακό επίπεδο, με την οικονομική ανασφάλεια και τα οικονομικά προβλήματα. Πιστεύουν ότι θα θυσιάσουν καριέρα, μελλοντική πορεία, μια προαγωγή, την γενικότερη εξέλιξη της ζωής τους, κάνοντας μια μεγαλύτερη οικογένεια. Και αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να δει και το κράτος. Ένας λόγος που επικεντρωθήκαμε στην οικογένεια
είναι ότι θέλουμε το προσωπικό μας, οι συνεργάτες μας, το δίκτυό μας δηλαδή, να νιώθει ότι είναι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας. Τώρα, άλλοι στόχοι, σαφώς να διατηρήσουμε την υψηλή μας σφαιρικιότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός, μεγάλο στοίχημα για όλες τις επιχειρήσεις. Τα πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα. Μάλιστα, πέρσι βραβευτήκαμε ως Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της χρονιάς. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη στα προϊόντα εκτός του αυτοκινήτου και παράλληλα εκπαίδευση των συνεργατών μας είτε στα ψηφιακά εργαλεία που ανέφερα. Τα ψηφιακά εργαλεία να αναφέρω πολύ σύντομα ότι είναι βασισμένα στην IT, συμμορφωμένα. Υπάρχουν άπειρα εργαλεία τα οποία θέλουμε να τα εκπαιδεύσουμε στους συνεργάτες μας να κάνουν όσο και μεγαλύτερη χρήση, όπως επίσης εκπαίδευση σε προϊόντα εκτός των οχημάτων, κάτι το οποίο την τελευταία τριετία το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά και έχουμε διπλάσια ανάπτυξη. Τώρα είδαμε και στην έρευνα που κάνατε και παρουσιάσατε ως μια πρώτη εκδήλωση σε αυτή την εορταστική χρονιά ότι οι νέες οικογένειες φοβούνται να δημιουργηθούν σαν ένα πολύ σημαντικό λόγο τον οικονομικό. Εσείς θα στηρίξετε με κάποιο τρόπο οικονομικά νέες οικογένειες που θέλουν να ασφαλιστούν? Ναι, ήταν μια ιδέα που μόλις τώρα μας ήρθε. Θα τη συζητήσουμε με την κυρία Αναγνωστάκη, την εμπορική διευθύντρια. Θέλουμε να στηρίξουμε. Μια ιδέα είναι να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια, όχι τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια, να φτιαχτούν κάποια διαφορετικά προϊόντα για να δοθούν κάποιες επιπλέον εκπτώσεις.